Μάτιτς, Μερκής, Κράτσο Μιχαήλοβιτς. Η μπάλα φεύγει, δεν υπάρχει offside. Μέσα στην περιοχή τώρα είναι ψωμένη η σημαία. Τελικό αποδέκτη, δείτε εδώ ξανά. Η φάση, ναι, σαφέστατα εκτεθειμένος ο Παύλοβιτς. Κεντσογλου. Μιχαήλοβιτς, Κεντσογλου. Το 1-2, Σόουζα σε ευνοϊκή θέση. Πλασάριο Σόουζα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό. Ο Λούκας Σόουζα είναι ο άνθρωπος που ανοίγει τον φετινό λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας το πρώτο φετινό τέρμα των πρωταθλητών στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Μια εξαιρετική ομαδική ενέργεια των παικτών του ΑΠΟΕΛ, με τελικό αποδέκτη τον Λούκα Σόουζα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή ενώπιο με τον Βοζίνια. Πλάσαρε σωστά, δεν έκανε λάθος και άνοιξε το σκορ. Βέβαια θα μπορούσε να κάνει και κάτι περισσότερο ο Βοζίνια εδώ. Δείτε ξανά, υπέροχη πάσα στον Λούκα Σόουζα. Τελειώνει ιδανικά την φάση ο Βραζιλιάνος και ανοίγει το σκορ για τον ΑΠΟΕΛ μόλις στο 5ο λεπτό. Με τους καλύτερους Ιωνούς αρχίζει το παιχνίδι για την ομάδα του Τόμας Ντόλ. Εκτελεί ο Ζαοζίνιο, κεφαλιά έξω, και πάλι ο Σόουζα ήταν αυτός. 1-0 πάντα από το 5 ΑΠΟΕΛ. Εκτελεί ο Μάτιτς, Σόουζα έξω. Και εδώ ήταν πάλι ανενόχλητος. Πιο κοντά στα μπακ της ΑΕΛ για να υποδεχτούν πρώτη μπάλα και να μπορέσουν να την κρατήσουν περισσότερο. Να δούμε τώρα τον Ιβάν Καρλός, μετά από πολλή ώρα που περνάει. Υπέροχη πάσα κατά μάνα τώρα, για να δούμε εδώ την ΑΕΛ. Το σούτ έπεσε γρήγορα και άμεσα πάνω στην προσπάθεια του Μάνου Τόρος. Ο Μερκής παραχωρώντας το κόρνερ της Λευκοσίας. Η πάσα για τον Μπέζιακ βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ΑΕΛ. Μπέζιακ, ένα σούτ, ο Βοζίνια θα καταφέρει να απομακρύνει τον κίνδυνο. Υπό τα χειροκροτήματα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ και η πάσα που βγαίνει είναι offside όμως. Είναι offside τις συστάσεις. Ξανά εδώ η προηγούμενη πάσα. Νάξ. Από αυτή την κάμερα μάλλον δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το μεμπτό και έτσι όπως είδαμε το πλάνο, εδώ ξανά η προηγούμενη φάση και νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Νομίζω δεν υπάρχει offside, είναι οριακή η φάση, αλλά τώρα στο 39 όλα αυτά. Μάτιτς εκτελεί, έκοψε τον Σατζούνιορ. Ιωάννου έξω η μπάλα. Δεν υπήρχε offside, νομίζω. Δεν υπήρχε τίποτα. Από κανονική θέση έγινε παραλήπτης της μπάλας ο Νικόλας Ιωάννου. Ξανά εδώ. Απομάκρυσε τον Τόσα Junior. Όχι, είναι offside, είναι offside. Όχι μόνο είναι offside ο Ιωάννου, αλλά πρέπει να είναι καμιά πεντάδα ποδοσφαιριστών. Πήγε να κλέψει την μπάλα. Το κέρδος που αποκόμισε είναι ένα πλάγιο. Η σέντρα, ο Μπέλετς. Λάθος έκανε ο Μπέλετς. Κακή η εκτίμηση στην έξοδο που έκανε. Έχασε την μπάλα. Ο Αβραάμ πήγε να υποφεληθεί. Ούρος Μάτιτς. Ξανά. Στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μάτιτς. Και πάλι ο Ντόσα Τζούνιορ καθαρίζει τη φάση. Πήγε να πιάσει ένα σούτ με τη μία. Έχει νέο σούτ. Και φοβερό γκολ. Δράγκαν Μιχαήλοβιτς. Το πρώτο δεν του έπιασε. Σε δεύτερο χρόνο του στρώθηκε ξανά μπροστά του η μπάλα και με φοβερό σουτ, με κεραυνό, γράφει το 2-0 στο 43. Πανέμορφο γκολ από τον Ντράγκαν Μιχαήλοβιτς. Πολύ ωραίο γκολ. Άπιαστο το βολέ του Σέρβου. Θα το ξαναδούμε, πανηγυρίζει. Να το στον Ντράγκαν Μιχαήλοβιτς. 2-0 ο ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ. Εδώ το κόρνερ, διώχνει ο Ντόσα, έρχεται ο Μιχαήλοβιτς. Θέλει να πιάσει το σούτ, την μπάλα βρίσκει στα σώματα. Του στρώνεται ξανά η μπάλα ιδανικά. Και ραυνοβολεί τον Βοζίνια. Έτσι όπως βρίσκει ξανά την μπάλα μπροστά του ο Σέρβος. Πολύ ωραίο γκολ. 2-0. Νομίζω ο ΑΠΟΕΛ παίρνει ξεκάθαρα προβάδισμα
Ναι, Ντεψέντη, φώναξαν και στο Γιάκολης, να δούμε εδώ την προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Σηκώνει την μπάλα για τον Αβραάμ, ο Τόρες έχει χώρο για να σουτάρει, πέφτει ο Μπέλεξ, μπλοκάρει. Σε αυτό το φάουλ για την ΑΕΛ. Ο Νίλς Τεϊσέιρα το πάει απευθείας, δεν ευνηδιάζεται ο Μπέλετς. Δεν θα φύγει κανένας από τους μπροστά, πιθανολογώ. Περιμένω να δω σίγουρα τον αριθμό. Για να δούμε εδώ τον Γιάκολης. Έχει χώρο, θα μπει μόνος του και θα τελειώσει τη φάση μόνος του. Πάνω στον Βοζίνια το σουτ, το κράτη. Με τον Αντωνίου να θέλει να γυρίσει το ύψος του πέναλτι και τον Αποέλ να απομακρύνει την μπάλα. Βιντιγκάλ για τον Παύλοβιτς, με τον Ντόσα Τζούνιορ, ο Παύλοβιτς αξιόρου για να σουτάρει, το κάνει το σουτ γκολ. 3-0 στο 74. Ο Αντρίγια Παύλοβιτς πετυχαίνει και αυτό το πρώτο του τέρμα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα μετά το hat-trick με την Σιούτεσκα στα προκριματικά του Champions League. Έρχεται τώρα ο Αντρίγια Παύλοβιτς να βρει δίχτυα για τον Αποέλ και στο πρωτάθλημα, τέταρτο συνολικά γκολ του Σέρβου με την φανέλα των πρωταθλητών. Δείτε εδώ ξανά τη φάση. Στιγμία αδράνεια από πλευρά ΑΕΛ. Ο Βιντιγκάλ έρχεται, κλέβει, πασάρει στον Παύλοβιτς και από εκεί και πέρα ο Παύλοβιτς με τη βοήθεια και τον Ντόσα Τζούνιορ βρήκε η μπάλα στα πόδια του Ντόσα Τζούνιορ που έγινε, χωρίς όμως να είναι αυτός ο λόγος που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Δεν άλλαξε κάτι δραματικά δηλαδή σε ό,τι να κάνει με την πορεία της μπάλας. Βρήκε πάντως η μπάλα στα πόδια του Ντόσα Τζούνιορ. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΛ. Εκτελεί ο Μανουτόρες. Κεφαλιά βγάζει ο Μπέλετς. Κεφαλιά του Ντόσα Τζούνιορ. Μεγάλη επέμβαση από τον Μπέλετς. Δύο φορές που χρειάστηκε έκανε μεγάλες επεμβάσεις. Ο Βιντιγκάλ που ξεκίνησε και πάλι. Και βγαίνει φάτσα με τον Βοζίνια. Ο Βιντιγκάλ έτοιμο κόρνερ στο Γιάκολης. Η μπάλα το διώχνει ο Βοζίνια. Τι έβγαλε ο Βοζίνια. Τι γκολ χάθηκε εδώ από τον Γιάκολης. Ξανά εδώ δείτε τον Μπέλετς να κάνει εκπληκτική επέμβαση. Τον Αποέλ να φεύγει στην αντεπίθεση με τον Βιντιγκάλ, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Αλτρουιστής εδώ ο Βιντιγκάλ, δίνει τον γκολ στον Γιάκολης. Είναι αυτός που θα σουτάρει με τον Βοζίνια να πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Αργεντινός εδώ στην εκτέλεση. Βισέντι Μερκής. Από κοντά ο Ιωάννης δεν μπορεί. Τελείωτε Βινσέντη. Κόρνερ από τον Βοζίνια, έβαλε πολλά φάλτσα στην μπάλα και η μπάλα πήγαινε μέσα στην εστία. Πήγαινε για γκολ δηλαδή, υπέροχη εκτέλεση.